Αλλάζουμε θέμα. Γνωστός τραγουδιστής της Τραπ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών μετά από αστυνομικό έλεγχο που του έγινε στα διόδια των Θηβών. Ο 28χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα, στο παρελθόν, για επίθεση με μαχαίρι σε υπάλληλο delivery στον Κολωνό. Ο γνωστός τράπερ Thug Slime βγαίνει από το δικαστικό Μέγαρο Θηβών. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε συλληφθεί στα διόδια της Θήβας, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, εντόπισαν στο αυτοκίνητο του τράπερ μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Ο 26χρονος τράπερ και τα δύο ακόμα άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου καταδικάστηκαν σε 5 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, καθώς δεν υπήρχε προηγούμενη καταδίκη που να ξεπερνά τα 3 έτη. Ο 26χρονος τράπερ μετά την έκδοση της απόφασης ειδοποίησε σεκιουριτά έτσι ώστε να τον προστατέψει από την τηλεοπτική κάμερα κατά την έξοδό του από το κτίριο των δικαστηρίων. Νιώθω πρίγκιπας μες στην Αθήνα. Με τη συνοδεία security κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του προβαίνοντας μάλιστα σε άσχημες χειρονομίες προς την πλευρά των τηλεοπτικών συνεργείων. Ο γνωστός τράπερ ήταν ένας από τους δράστες του αιματηρού επεισοδίου που είχε σημειωθεί στον Κολωνό με το μαχαίρωμα διανομέα σε καφετέρια στη Λεωφόρο Λένορμαν στις 9 Νοεμβρίου του 2021. Τότε είχε επιβληθεί στο νεαρό καλλιτέχνη ποινή φυλάκισης 28 μηνών με τριετή αναστολή από το τριμελές πλημελιωδικείο. Είμαι μετανιωμένος, το μαχαίρι το είχα στο αμάξι για τα γυρίσματα ενός βίντεο κλιπ. Το άτομο με το οποίο διαπληκτιστήκαμε μας έβρισε και φοβηθήκαμε. Εμείς έχουμε μετανιώσει, αλλά αυτό το άτομο συνεχώς προκαλεί. Ο 26χρονος τράπερ είναι ένας από τους πιο γνωστούς στο συγκεκριμένο είδος μουσικής. Ας το πάνω μου, η ευθύνη είναι δική μου. Είμαι αληθινός και το ακούς με στη φωνή μου. Με τεράστια απήχηση στη νεολαία και εκατομμύρια προβολές στα βίντεο κλιπ του στο διαδίκτυο. Θέλει να καλό περνάει, της αρέσουν οι νύχτες.